Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής με τον Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα που θα ασχοληθούμε τόσο με το ποδόσφαιρο αλλά και με το μπάσκετ, περισσότερο θα λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς από χθες το βράδυ γίνονται αρκετά πράγματα στον μπασκετικό Άρη, όχι ευχάριστα, υπάρχουν εξελίξεις σε συγκεκριμένα ζητήματα, υπάρχει στασιμότητα σε πολλά περισσότερα ζητήματα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά από τις 5.30, όπου θα έχουμε στην παρέα μας τον Αντώνη τον Γκάτζιο, τον reporter του All About Άρης, για να μας δώσει τα φώτα τόσον αφορά την κατάσταση που κρατεί αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ. Θα δώσουμε φυσικά όλο το ρεπορτάζ σχετικά με το ποδόσφαιρο, με το τι υπάρχει στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ανοιχτή προπόνηση την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης, με την θύρα 7 του γηπέδου να είναι διαθέσιμη για τον κόσμο, ώστε να βρεθεί στο γήπεδο να δει από κοντά την ομάδα λίγα 24 ώρα πριν αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Μέχρι τότε ελπίζουμε και περιμένουμε να δούμε περισσότερα πράγματα και στο μεταγραφικό, που ο Άρης φουλάρει μέσα στις επόμενες μέρες για να κάνει ακόμα κάποιες προσθήκες στο ρόστερ του και να πάει η ομάδα με αρκετές επιλογές στην Ολλανδία για τα φιλικά που θα δώσει και για το βασικό μοντάρισμα το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει ο Σάβας Παντελίδης. Σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις, όπως αναμενόταν άλλωστε. Ο Άρης επισημοποίησε την απόκτηση του Φαμπιάν Έμαν για τα επόμενα 2 χρόνια, του 29χρονου Αυστριακού τερματοφύλακα, ο οποίος βρίσκεται ήδη από χθες πίσω στην πατρίδα του και θα σωματωθεί με τον Άρη στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε την επιστροφή του Ντάνιελ Λάρσον, ο οποίος και αυτός, αφού ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στη Βαρκελόνη με την εκλεκτή της καρδιάς του, ενσωματώθηκε αυτός στην προετοιμασία της ομάδας. Ο φίλος ο Βασίλης στέλνει μήνυμα και λέει ότι ο λαός περιμένει βόμβα. Βόμβα περιμένετε. Ναι. Θα δούμε, μήπως έχουμε μέσα στη μέρα κάτι και με αυτό. Λογικά κάτι θα έχουμε. Μόλις είπαμε ότι ο κόσμος περίμενε τη βόμβα. Μπούμ, να το σύρθω. Ο μπούμ. Έλα, μπούμ. Πού είναι, ρε φίλε, το Ζάπιο. Ο λαός περιμένει βόμβα. Πού είναι οι Κινέζοι στο Ζάπιο. Το έχουμε live. Α, έχει και live. Να δω ειρήνη. Έχει και live. Τίποτα. Η ΕΡΤ δεν τα δείχνει αυτά. Άμα ήταν κανένας στη Βενεζουέλα, θα τον έδειχνε. Γοητευτική ειρήνη Καρπίδου. Τα αλλάξουν αυτά. Αλλάζουν όλα. Ανέβασε ο Θόδωρος Καρυπίδης ένα story χθες από το γεύμα στο οποίο βρέθηκε μαζί με τους Κινέζους. Ναι. Βέβαια. Είχαν 2 επιλογές φαγητού, μάλιστα, γιατί ακούγονταν ο σερβιτόρος στο βάθος, λέει κοτόπουλο και ψάρι. Είχε το μενού, βέβαια, Βασίλη. Και τι πήραμε. Υγιεινά τρώνε, Βασίλη. Κοτόπουλο. Σαν και εμάς που μετά τις 12 το βράδυ πηγαίνουμε και τρώμε πίτσες στο Ποζέλη. Έφαγες το κοντοσούρλι. Τι. Σου άφησα. Έφαγα λίγο, θα φάω πιο μετά κι άλλο. Δεν σου με τον Καβαδία να φάει λίγο. Τι θέλεις. Πήγαινε ψυγείο. Κοντοσουβλάκι. Ασχολήσου. Ωραίο, δυνατό. Από προσφορά από Τσαλτίδη επιχειρήσει. Τσαλτίδη Χρήσανθος ΑΕ. Θεέ, Καβαδία, χωνεύει ακόμα τα χθεσινά. Τι φάγατε πάλι, ρε φίλε. Μετά τι 12 πήγαμε εδώ πέρα τίμια σε μια γωνίτσα. Γωνίτσα. Μια γωνίτσα εδώ πέρα στη Βαλαωρίτη. Κάνα 2 κιλά πίτσα θα φάγαμε. Όχι. Εντάξει, 2 κομμάτια δεν είναι κάπου. Δύο κομμάτια. Εγώ αυτού και μοσκοπίτσα. Χαλάρα έτσι. Α, τα μεγάλα αυτά εδώ που είναι. Ναι. Αυτά που είναι σαν σε βεντάλιε. Ναι. Πήγε να σε φάει αυτός μέσα, να ξέρει. Τι πήγε να με φάει. Πήγε να σε φάει. Παραπάνω είναι. Πήγε να σε φάει. Παραπάνω είναι. Όχι, πήγε να σε φάει αρχικά. Γιατί. Και παρενέβην. Τι παρενέβην. Είχε ψαλιδίσει τις ελπίδες σου κατά 50. Τις είχε ψαλιδίσει, είναι. Τις είχε ψαλιδίσει, σου λέω. Όχι, αυτά πολλά είναι και τέτοια. Θα συζητήσουμε μετά αυτά γιατί έχουμε μια κομπή τώρα, Χρήσανθε. Την οποία πρέπει να κάνουμε. Είπαμε μετά τις 5.30 θα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Γιατί στις 5.30 τον Γκάτζιο, έγινε φίρμα. Μετά τις 5.30 θα τον κάνουμε τον Αντώνη. Μετά τις 5.30 ή στις 6.30. Τι είναι μετά τις 5.30-6.30. Μετά τις 5.30 λένε και το 6.30. Όχι, μετά τις 5.30 είναι μετά το διάλειμμα του 5.30 εννοούμε. Εντάξει. Αυτό είναι πιο συγκεκριμένο τώρα που λες. Μετά το διάλειμμα λοιπόν του 5.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκάτζιο, τον οποίο διαβάζεται στο λαμπάου τάξη. Τον έχουμε πιο αργά. Μετά τις 6. Γιατί? Γιατί μετά τις 5.30 θα πω 9.
Ποδοσφαιρικά. Προηγείται το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτό το 24ωρο που διανύουμε προηγείται το μπάσκετ, αλλά τέλος πάντων. Λέτε εσείς οι μπασκετικοί. Εμείς οι ποδοσφαιρικοί λέμε ότι προηγείται το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι πολύ μπασκετικός. Λες, είναι πολύ γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Ναι. Λοιπόν, θα τον κάνουμε, πες τον Αντώνη, τον κάνουμε 6 και 5 το δικό του το briefing. Δεν ξέρω καλά. Πού τον ενημερώσω. Γιατί έχουμε πραγματούδια και στο μπάσκετ έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουμε. Και γι' αυτό θα φιλοξενήσουμε τον κορυφαίο ρεπόρτερ. Να μας τα πει. Όσοι παρακολουθείτε το Λαμπαουτάρι στο τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέπετε ότι έχει δυναμώσει αρκετά με καθημερινή αρθρογραφία από τον Αντώνη Γκάτζιο. Και δεν ξέρω, αυτά ξυπνάει το πρωί ή τα βάζει από το βράδυ τα θέματα που βάζει κάτι. Το πεδίο δράση σε μια εκτεγενική σειρά στο Εραστέχνη, ας πούμε. Αυτό το έβαλε, δεν το έβαλε, το έβαλε σήμερα. Τα πρωινά τα έχει βάλει από χθες. Πού είναι, γιατί του φάγατε το πρωινό. Βοηθάει τον πρωινό. Άνατο, αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Ναι, βοηθάει τον πρωινό. Πώς να δεις το δέντρο όταν καίγεται το δάσος. Αντώνη, κάθε μέρα ένα τέτοιο μα βάζει, είμαστε πολύ καλά. Ξέρεις, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν βάζει ένα έξτρα θα πρέπει η Βάρδη να μην βάζει πάλι 4 θέματα. Όχι, δεν είναι. Εφού έβαλα τουριστικός οργανισμός Παπαδόπουλου. Ναι, τουριστικός οργανισμός Παπαδόπουλου. Και είδα σε κάποια ώρα είχε 3. Πάλι το πρόσεξα να ξέρεις. Όλα τα πρόσεξα. Σε 2 ώρες. Ντροπή και έσχος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτός τι είναι αυτός εδώ. Ποιος. Εντάξει. Νόμιζα ότι είναι υποψήφιος. Ο Βελβεντός Δήμητρα. Όχι. Φρούτα. Μπήκα μπλόκαρα πριν Καβαδία τα κόμματα. Αν θέλετε, παιδιά, εκεί από τα κόμματα να διαφημιστείτε στο Λαμπαουτάρις, μην βάζετε Google για να πάτε κούτρα. Μπλόκαρα και Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ και Κίνημα Αλλαγής. Πήγανε και κούτρες διαφημίζονται. Ρίτα, τα σκάστε στο site. Ποια μπλόκαρες, ποια μπλόκαρες. Αυτά τα 4 κόμματα. Ποια. Αυτά είχαν διαφημίσει. Ποια είπε, τα. Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ. Α, και Νουδού, εντάξει, όχι. Και τα 4, βέβαια, φυσικά τι. Τι, κούτρα. Κούτρα πέθανε, φίλε, πάει. Γεια σας. Όλα. Κανονικά. Αυτός που πρέπει να έχει δώσει πολλά λεφτά, παιδιά, ψηφίστε τον κάποιος, είναι ο κύριος Αναστασιάδης στη Β' Θεσσαλονίκης. Όπου ανοίγω, υπάρχει διαφήμιση του. Πρέπει να έχει πρόξει πολύ πράγμα στην Google. Να έχει πάρει το μεγάλο το πακέτο. Το καλό. Λοιπόν. Το μεγάλο το πακέτο, το καλό, δεν πήρε προφανώς ο Έμαν, αλλά πήρε ένα καλό πακετάκι για να έρθει να υπογράψει με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Φεύγεις, παρατήσε. Για 2 χρόνια ανακοινώθηκε ο Αυστριακός. Περίμενε να κάνω σχόλιο, θέλω, ρε φίλε. Περίμενε, ρε φίλε, να κάνω ένα σχόλιο. Κάνε σχόλιο, φίλε. Ο νεαρός, αλλά υψηλός και νταυραντισμένος και με εξαιρετικά εργομετρικά Αυστριακός, από ό,τι πληροφορήθηκα, έπαιζε μέχρι πρόσφατα αυτός. Γιατί είναι στα κόκκινα, λέει, ήταν. Είναι στα κόκκινα. Μάλιστα. Το παλικαράκι αυτό, προφανώς τώρα είναι και 21 χρονών, είναι καλός αθλητής Ικάζο. Θα είναι ο δεύτερός μας, δηλαδή. Αν κερδίσει τον Τίνο Αρβανίτη στην μονομαχία, ναι. Δεν θα πάρουμε άλλο τη μονομαχία, δηλαδή. Θα πάρεις. Αλλά είναι μία από τις θέσεις που δεν καίγεσαι αυτή τη στιγμή. Καλά, όχι, για να έρθει σήμερα. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που προφανώς θα τους αφήσει για τον Αύγουστο. Σίγουρα. Προκειμένου να ρίξει λίγο και τις τιμούλες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν αρκεστείς χώρο εδώ. Εγώ λέω πρέπει. Τι πρέπει. Να πάρεις δεύτερο. Τώρα από εκεί πέρα. Πού τον είδες αυτόν και τον έκρινες ότι δεν κάνει για δεύτερος. Εγώ λέω με το δικό μου σκεπτικό. Γιατί. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ λέω το δικό μου σκεπτικό. Επειδή όμως θα τον δω 13 μέρες, θα σου πω και θα σου λέω κατά τη διάρκεια των ημερών εκείνων, ναι, αν είναι επιτακτική ανάγκη να έρθει ο Καντιμίρης του 2019 ή όχι. Ναι, καλά, δεν με αφαιρείς τον Καντιμίρη 37. Γιατί πέρσι είχε τον Καντιμίρη, τον Αναγνωστόπουλο και τον Κουέστα. Άλλη χρονιά πέρυσι, χρήσανθε άλλη φετινή. Η ίδια χρονιά είναι. Πέρυσι ήταν πιο απαιτητική χρονιά, διότι για τον τερματοφύλακα, γιατί μπροστά του είχε. Άστα να πάνε μπάνε. Τι εννοώ, άστα να πάνε μπάνε. Μισά παιχνίδια Βέλεθ, μισά παιχνίδια Δελζήση, μισά παιχνίδια Μαυράη, κάποια παιχνίδια Σόουζα, μετά ήρθε και ο Ρόουζ, μετά παίζανε ο ένας, έπαιζε ο άλλος. Άρα ο τερματοφύλακας, ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ποιοι θα είναι οι δύο μπροστινοί του. Αλλαγές επίσης είχαμε και στα μπακ, τα πλάγια. Ο τερματοφύλακας λοιπόν, εγώ περιμένω από τον Κουέστα να κάνει καλύτερη χρονιά φέτος, με δεδομένο ότι και θα δουλέψει με τα ίδια παιδιά τα οποία δούλευε πέρσι, αλλά και δεν θα έχει αυτό το Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς που υπήρχε πέρσι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίως βεβαίως λόγω της προσπάθειας να ενταχθεί ο Μαυράη στο σύνολο της ομάδας. Από εκεί ξεκίνησε, νομίζω, όλο το πανηγύρι και συνεχίστηκε κυρίως όταν υπήρχαν οι τραυματισμοί του Βέλεθ. Τώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων λοιπόν.
περιμένω μια καλύτερη παρουσία από τον Κουέστα. Άρα γενικότερα έχω και μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον Ισπανό. Ανταγωνισμό αφορά... δεν έχει πάντως αυτή τη στιγμή. Τώρα θα καλά, μετά, γιατί θα τον έχεις υποτιμήσει τόσο πολύ τον Έμαν? Δεν υποτιμώ το παιδί αυτό. Πώς δεν το υποτιμάς, γιατί λες δεύτερο, θες δεύτερο και δεν λες θέλω τρίτο. Είναι 21 χρονών. Είναι μια λάθος προσέγγιση αυτή η ηλικία του. Αχα. Δηλαδή δεν πρέπει με βάση την ηλικία να κρίνεις. Κάτι γίνεται. Με βάση την ηλικία να, να κρίνεις αν είναι καλός ή όχι τερματοφύλακας. Ναι. Μπορεί να είναι εξαιρετικός. Okay. Όχι σαν τον ήχο τώρα που έχω εγώ. Που δεν ακούω τίποτα. Εδώ. Τσακ. Τώρα ακούω. Λοιπόν, το 3 δεν παίζει. Το 3 είχε ένα ζητηματάκι. Το έβγαλα τώρα. Το έβαλα στο 2. Λοιπόν. Μικροφωνίζω, ε. Καλά είναι. Το ακούω μόνο εγώ. Καλά είναι. Και εγώ ακούω λίγο κάτι. Ναι, έχει ένα χρούτσο χουράτσα να ξέρεις. Ναι. Θέλω Αλλά θα το δούμε στο διάλειμμα. Θα το δούμε εμείς. Στο διάλειμμα δεν μπορούμε να το δούμε γιατί μιλάμε. Τώρα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε, Βασίλη, να το δούμε, λες, ε. Όταν ανεβάζουν τα τέτοια μας λίγο γίνεται. Μπορεί να είναι εμείς μόνο. Μπορεί να είναι μόνο εμείς. Άμα ακούγεται εκεί καλά, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Άμα, ακούγεται, άμα ο κόσμος τα ακούει καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάτσε το βγάλω. Κρακ. Κρακ. Τι είδες, τι έκανα. Τα παίζω όλα τώρα. Ωραία. Κάτσε. Κρακ. Καλύτερα τώρα. Μάλιστα. Ακούς? Προσπαθώ. Προσπαθώ. Δηλαδή, άρα, λίγο το τρίτο. Άρα θέλει τον. Βάλε εμένα σε αυτό που νομίζει χαλασμένο. Ναι. Λοιπόν. άρα θέλουμε να δούμε το κατά πόσο αυτό το παλικαράκι μπορεί να είναι ο δεύτερος. Ή αν πάμε για κάποιον άλλον και πάει αυτός για τρίτος. Έχεις ρεπορτάζ. Γιατί εγώ τώρα μιλάω εκ του ασφαλούς. Έχεις ρεπορτάζ που να λέει ότι αυτό το πήραμε για δεύτερο, αυτό το πήραμε για τρίτο. Δηλαδή, ναι, inside ενημέρωση. Εγώ αυτό το οποίο είχα ως πληροφορία είναι ότι ο Άρης θα πήγαινε και για έναν παίχτη πίσω τον Κουέστα που θα ήταν πιο κοντά στον Ισπανό για να αυξήσει λίγο και τον ανταγωνισμό και ενδεχομένως να. Όχι, ενδεχομένως και να έχεις ένα παίχτη που χτύπα ξύλο να πάθει κάτι ο Κουέστα, να σου εμπνέει και μια σιγουριά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει τελικά ή όχι αυτή η σκέψη ή η πρόθεση που είχα εγώ ως πληροφορία μέχρι πριν λίγο καιρό. Mm-hmm. Θα δούμε. Αλλά αυτό που είπες εσύ νωρίτερα ισχύει, σωστό και είναι αρκετή αλήθεια, ότι πλέον έχοντας τρεις επιλογές, τουλάχιστον και τη φάση της προετοιμασίας όπου θες να δουλέψεις, δεν καίγεσαι συγκεκριμένα θέση. Γιατί ξέρεις ποιος θα είναι ο βασικός σου, τον έχεις και έχεις άλλους δύο και να δουλεύεις. Ναι. Άξι, αυτό είναι σημαντικό. Όπως έχεις πλέον και το Λάρσον στη διάθεσή σου, coach. Ναι. Ναι. Ήρθε το παλικάρι. Ήρθε το παλικάρι αυτό, παντρεύτηκε την Κολομβιανή. Την Κολομβιανή. Κολομπιανά, ναι. Λοιπόν, και είναι και αυτό. Που την γνώρισε πού? Ακόμα ένα νέο πρόσωπο. Στη Δανία. Δεν γνώρισε που την γνώρισε. Στη Σουηδία. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Στην Τουρκία. Πάνω στην Ολλανδία, ρώτα τον. Σας φέρει και κουφέτα. Κανονικά πρέπει. Ναι, κανονικά βέβαια, σίγουρα. Και ο άλλος, πώς τον λένε, ο Καβαδίας. Ο άλλος, ο Δελιζήσης. Και αυτός παντρεύτηκε 22 του μήνα. Και αυτός παντρεύτηκε. Σάββατο το περασμένο, ναι. Και αυτός. Και κάποιος άλλος παντρεύτηκε τώρα. Όχι. Α, ο Γιουνές. Πιο πριν. Ναι. Μόνο Δελιζής νομίζω έχει κουφέτα στο από γάμο. Τον Γιουνές θα πάρω τον Κουμπάρο. Κουφέτα. Λοιπόν, δεν μπορεί να του πάω κανένα κουφέτο. Ναι. Λοιπόν, και σήμερα τι περιμένουμε με τα γραφικά? Ένα γεμιστήρα με κουφέτα. Τι περιμένουμε με τα γραφικά? Σήμερα συγκεκριμένα πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι. Πιστεύω ότι μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία θα έχεις κάτι, ναι, okay. Θα έχουμε σίγουρα την ανακοίνωση του Rose. Ναι. Αυτό περιμένουμε σήμερα νομίζω. Ναι. Χωρίς να είναι βέβαιο. Γιατί δεν εξαρτάται από τον Άρη. Περιμένει στο χαρτί της Lorient. Ναι. Για να επισημοποιηθεί και η απόκτηση του Rose. Και θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή κυρίως αυτή είναι η επιδίωξη. Ή το αργότερο Δευτέρα πρωί όμως να τελειώσει το θέμα του Μαντσίνη. Αυτή είναι η πρόθεση των ανθρώπων του Άρη βέβαια. Όταν εμπλέκεται και άλλος, και εδώ μιλάμε για ομάδα, μιλάμε για μεταγραφή, καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί 100%. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, αυτά είναι τα δύο κυρίως χαρακτηριστικά. Τώρα υπάρχει η αίσθηση ότι μπορεί να προκύψει και κάτι ακόμα μεταγραφικό. Να. Είσαι για αριστερό μπακ. Η μία θέση είναι αυτή, ναι. Να. Τώρα ο Άρης λειτουργεί λίγο όπως θα λειτουργεί στα διαρκεία του αυτές τις μέρες. Δηλαδή έγινε ένα ντου, φτάσαμε στα 4.000 διαρκείας. Θα γίνει μια παύση, γιατί θα πάρει ο κύριος όγκος των παιχτών και της ομάδας, θα πάει στην Ολλανδία για την προετοιμασία. Και εκεί και μετά θα υπάρξει το δεύτερο κύμα μεταγραφών.
Συμπληρωματικές κινήσεις περισσότερο. Συμπληρωματικές κινήσεις όπως το λες περισσότερο. Ναι. Και θα είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα καλούνται κατά κάποιο τρόπο να αποτελέσουν τις εναλλακτικές λύσεις. Βέβαια, πολλές φορές αυτό αλλάζει και ο αναπληρωματικός γίνεται βασικός. Θα το δούμε. Το καλό είναι ότι δεν έχεις μεγάλες διαφορές σχέση με πέρσι όσον αφορά παίκτες, δηλαδή βασικούς που φεύγουν. Δηλαδή, με ξέρεις το Ματέο, δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής που να σου φεύγει από την ομάδα. Όχι. Από τη στιγμή που επέστρεψε και ο Ρόους. Άρα με αυτά τα δεδομένα μέχρι στιγμής προσθέτεις ποδοσφαιριστές εκεί που είχες ανάγκη. Αλήθεια είναι αυτό. Και μετά, εντάξει, ο Κυριάκος Σαββίδης υπάρχει στην ομάδα. Όχι, ναι, το τελείω. Επίσης όχι. Ο Ανάκογλου. Όχι. Το ούκου που είπες ήταν... Διαβάζαμε πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Και με αυτή νομίζω ότι θα πάμε στο break. Για να τη συζητήσουμε συνέχεια. Στην εκπομπή Τα Λόγια της Πόλης στη D100 με την Μαρία Αναγνωστίδου φιλοξενήθηκε ο Κώστας Ζουράρης, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάκου δέποτε θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Βλέπω. Πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Στο Λαμπαουτάρης έχει μπει αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Πέρασε μόλις τώρα και ο τίτλος. Λοιπόν, θα το στείλω στα παιδιά. Ωραία. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4, ο Λαμπαουτάρης on air. Συνεχίζουμε με την πρώτη ώρα της εκπομπής. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου FM. Και ένα το μήνυμά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Διαβάζουμε ένα δημοσίευμα. Θα το δούμε τώρα βέβαια. Σε μια γαλλική ιστοσελίδα. Η οποία αναφέρει ακόμα μια γαλλική ιστοσελίδα που ασχολείται με την περίπτωση Άρης Μαντζίνη και η οποία αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίκτη από αγγλική ομάδα η οποία μάλιστα έχει και τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Τονίζω μάλιστα ότι ο Άρης είχε εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη υπόθεση και ότι δεν ασχολείται άλλο γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των Γάλλων, της Μπορντό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα σήμερα από γαλλική ιστοσελίδα. Θα το ψάξουμε, το δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται. Αν τελικά ο Άρης απέσυρε το ενδιαφέρον του, αν τελικά έχει δεν έχει το πλεονέκτημα πλέον για τον ποδοσφαιριστή και υπάρχει ένας αγγλικός σύλλογος που έχει μπει σφήνα για την απόκτησή του, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα από τη Γαλλία. Έχει δώσει αλήθειας. Υπάρχει σφήνα αγγλικής ομάδας η οποία δίνει πιο πολλά λεφτά στην Μπορντό. Και από τη στιγμή που δίνει πιο πολλά λεφτά στην Μπορντό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ο Άρης το πάνω χέρι. Γιατί προφανώς δεν είναι περίπτωση Ματέο να λέει εγώ θέλω να πάω στον Άρη, εγώ θέλω να πάω στον Άρη, εγώ θέλω να πάω στον Άρη. Έτσι. Υπάρχει δυσκολία λοιπόν με τη συγκεκριμένη περίπτωση, με τον Μαντσίνη, με σύλλογο από την Αγγλία. Τώρα λένε ότι είναι από τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Τώρα μεταξύ μας, έτσι, ας το αφήσουμε λίγο ότι είμαστε Άρης και θέλουμε να έρθει ο ποδοσφαιριστής εδώ κτλ. Παιδιά, εγώ στην Αγγλία θα πήγαινα. Καλά, 100%. Αλλά αν 22 χρονών και τα λοιπά, εννοείται. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι οι Άγγλοι δίνουν περισσότερα χρήματα και τα δίνουν μπραφ. Ενώ ο Άρης προτείνει κάποιο ένα συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων. Σε δόσεις. Και όχι, όχι. Σε κανονικό. Απλά, έτσι, θα το πω απλοϊκά. Οι Άγγλοι δίνουν 100 μπραφ. Ο Άρης δίνει 50 μπραφ και συνειδιοκτησία. Καταλαβαίνεις. Και η Μπορντό θέλει τα 100. Δεν είναι ακριβώς 100, τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα. Απλά τα έδωσε σε μέγεθος για να αντιληφθεί ο κόσμος ότι είναι τα διπλάσια των Άγγλων. Δώσ' το λίγο στον κύριο Καβαδία 17 και 28 αυτό το βιντεάκι να το ακούσουμε. Τι ωραία που το λέει. Άρα υπάρχει εμπλοκή στην ουσία, σφήνα όπως λέμε στις τέτοιες περιπτώσεις, από την Αγγλία για τον Μαντσίνη. Θα δούμε.
πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση. Είναι ένα απρόπτο, εκεί που τον περίμενες να το τρέξει το όλο θέμα. Ναι, ωραίος σου δράσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα και αν τελικά θα πάμε αλλού για τον Μαντσίνη, γιατί σε αυτόν είχαμε καταλήξει. Αυτός ήταν ο παίκτης τον οποίο ήθελε ο Άρης, είχαν γίνει επαφές με την Μπορντό, ένα θέμα το οποίο πήρε μεγάλη έκταση και στα γαλλικά μου μουέ, ότι υπάρχει δηλαδή η διάθεση παραχώρηση στον Άρη. Μάλιστα λέγανε ότι δίνει ο Άρης 1 εκατομμύριο, 1,5 γράφανε, αυτό το ένα το άλλο. Το είχαν κλεισμένο οι Γάλλοι. 1-2. Ναι, σας θυμίζουμε ότι εμείς λέγαμε ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι τώρα υπάρχει εμπλοκή. Βέβαια, προσέξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές εμφανίζεται η ομάδα ως αυτή που θα πάρει τον παίχτη ή οτιδήποτε άλλο και γίνεται για να εξασφαλίσει κανένα κατοσταράκι παραπάνω. Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα. Δεν το έχει εγκαταλείψει ο Άρης, αλλά έχει αυτή την ενημέρωση και αυτός, προφανώς τώρα από τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, ότι υπάρχει και μια ομάδα από την Αγγλία που θέλει τον παίχτη και δίνει τα λεφτά μετρητά στους Γάλλους και Μπραφόπουλος και περισσότερα από ό,τι δίνει ο Άρης. Έτσι είναι οι μεταγραφές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Πάντως, στη συγκεκριμένη θέση, να το σημειώσουμε και αυτό, δεν είναι από τις θέσεις που έχεις την πίεση που είχες είτε στο φορ είτε στο στόπερ. Γιατί κάλλιστα στα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, με τους Κύπριους, μπορεί να παίξει ο Ντιγκινή δεξιά και ο Λάρσον αριστερά. Να παίξει ο Ντουάρτε δεξιά και ο Λάρσον αριστερά. Να παίξει ο Μαρτίνες αριστερά και ο Ντιγκινή δεξιά. Απλά ήταν μια θέση για την οποία στον Άρη είχαν πει πριν λίγο καιρό. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι θέλουμε να πάρουμε κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές με εγγραφή με την Ολλανδία. Ναι, ρε παιδί μου. Με έχοντας στο μυαλό στο Μαντσίνη. Αυτό ήταν για να τον δουλέψει. Δεν είναι όμως μια θέση παίχτη. Έχεις επιλογές. Αυτό λέω. Και ναι. Έχεις καλές επιλογές. Καλές είναι... επιλογές. Δεν... Κοίταξε. Αν δεν παίξει ο Σούντγκρεν, που πιστεύω ότι θα παίξει στα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά, δεν θα παίξει με την ΑΕΚ. Αν δεν παίξει ο Σούντγκρεν, αυτομάτως πας σε μια επιλογή του Κωνσταντινίδη, παραδείγματος χάρη, η οποία θεωρείται δεύτερη επιλογή. Ναι. Αν δεν πάρεις τον παίχτη όμως για τη θέση του δεξιού εξτρέμ και παίξει ο Ντιγκινή, δεν είναι δεύτερη επιλογή ο Ντιγκινή. Εγώ δεν ξέρω κιόλας αν ο οποιοσδήποτε Μαντσίνη έρθει, έτσι, αν θα είναι αυτός ο βασικός. Λέω στα παιχνίδια τα πρώτα που ξεκινάς και παίζεις με τους Κύπριους. Έτσι. Όπως για παράδειγμα, αυτό που, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε να αποκτηθούν κάποιοι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές με εγγραφή στην Ολλανδία. Ανάμεσα αυτού ήταν ο Φόρ, ήρθε Ντέγε, ο Εκστρέμ για παράδειγμα ή ο Χαφ. Ο Άρης πλέον δεν βιάζεται για στόπερ. Ναι. Έχοντας τέσσερις. Αυτό τον πήρε. Μα παίρνει. Ο Ρόζ είναι μεταγραφή, παιδιά. Είναι μεταγραφή. Δεν είναι ένα παίκτη που έμεινε. Θα πάρει ένα και λεφτά ακόμα θα δώσει, ναι, και μεγαλύτερο συμβόλαιο θα πάρει το παιδί από ό,τι είχε πέρσι. Είναι μεταγραφή ο Ρόζ. Θα πάρει ένα ακόμα, αλλά πλέον δεν έχει τη βιασύνη, το άγχος να πει ότι έπρεπε να προσθέσουν ακόμα και τελικό αμυντικό. Αυτό ακριβώς. Η ομάδα λοιπόν, έτσι όπως είναι σήμερα που μιλάμε, όπως είναι σήμερα, αν έρθει και ο Σούντγκρεν, είναι πλήρης. Θέλει σίγουρα 2-3 ακόμα καλές προσθήκες για να λέμε ότι είναι πλήρης σε πορεία πρωταθλήματος. Έτσι. Εγώ λέω ότι είναι πλήρης για τα μάτς, αν έχω και το Σούντγκρεν, για τα μάτς τα δύο πρώτα προκριματικά. Ναι. Δηλαδή μέχρι 5, 6, 7, 10 Αυγούστου. Πότε είναι το δεύτερο, 15 Αυγούστου. Δεν λέω ότι είναι πλήρης να βγάλει πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, προς Θεού. Είναι πλήρης σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση όμως είναι, δεν είναι, έχει κάποια χτυπητή αδυναμία. Δεν έχει... της λείπει ο τερματοφύλακας, δεν της λείπει ο φορ, δεν της λείπει το δεξιμπακ, δεν της λείπει το αριστερό μπακ, δεν της λείπει το χαφ. Άμα δεν τραυματιστεί κανένα, θα υπάρξει λίγο. Έχει υπάρξει λίγο, εντάξει, ναι. Ναι, έχει επιλογές όμως. Έχει επιλογές. Έχει αρκετές επιλογές. Η ομάδα πήρε παίκτη εκεί που είχε θεματάκια σημαντικά. Και έχει και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρσι δεν υπήρχε. Ποιος? Δηλαδή, λέμε, θέλουμε φορ. Πολύ ωραία. Έπαιζε ο Γιουνές, ας πούμε. Πήρε φορ.
Ναι, έχει τον Ιντέγιγε και τον Γιουνές. Θέλουμε εξτρέμ. Ναι, αλλά έχει τον Ντιγκινί και τον Λάρσον. Θέλουμε. Πήραμε δεξιμπάκ. Ναι, έπεσε πέρσι ο Κωνσταντινίδης και ο Τζανακάκης. Έχει αμυντικά χαφ τον. Ματία και το Σιόπ. Το Ματία και το Σιόπ, μπράβο. Ντουάρτε παίκτη δεν είχε πέρσι ο Άρης. Με τα χαρακτηριστικά αυτά, στην θέση αυτή. Δεν υπήρχε, δηλαδή έκανες αλχημίες, έβαζες μια το Ματίγια, έφερες μια τον Τόνσο πιο πίσω, έβαζες μια τον Μαρτίνες. Κάποια μάτσικα να δυο έβαλες και τον ψιλοέβαλες τον Τιγκινί, τον πήρες στο τέταρτο, τον πήγες πάλι μπροστά. Οχτάρι δεν τον είχες ποτέ χρήσαμε. Σε κάποια μάτσα, φίλε. Που ήταν πιο επιθετικό το σχήμα σου, δεν είχες τον Τιγκινί και πίσω τον Μαρτίνες. Είχες Τιγκινί. Ως 10. Στο 10, 8, 8 ράκι, Γιουνές, στο 10, Γιουνές, στο 8, στο 8 Γιουνές, ήταν Δικινή, ο Ματίγια και στο 6 ήταν ο Σιώπης. Όταν δεν έπαιξε ο Μαρτίνες, ο Ματίγια μια φορά αναγκαστικά που γύρισε ο Τόνσο και έπαιξε μαζί με τον Ματίγια, στο μπάσο με τον Πανιόν επειδή ο Μπάσα έφεγε την κούκκινη. Σε κάποια μάτση πάρε φίλε. Μαρτίνες σε κάποια μάτση κάποια. Ποτέ 8. Ωραία, συγγνώμη, εντάξει. Ο Τόνσο. Ο Τόνσο, σε ένα μάτσο με τον Πανιόν. Που είχε κατέρευσει το πόδι του. Ένα μάτσο είχε κατέρευσει το πόδι του. Και εκεί. Να μην πω τώρα. Τέλος, λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είχες τέτοιο παίχτη. Ναι. Δεν είχες. Με αυτή την ικανότητα, με αυτό τον τρόπο παιχνιδιού, αυτές τις δυνατότητες μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα επίπεδο πάνω από αυτούς που είχες. Να το πούμε αλλιώς. Είναι η θέση του. Είναι η θέση του. Βασικό. Αυτό λέω. Δεν είχες τέτοιο παίχτη, ρε παιδί μου. Έχει πολλές θέσεις βασικά ο συγκεκριμένος. Ο Κιέλα, η βασική του είναι αυτή. Επομένως, είσαι σίγουρα με δεδομένο ότι δεν έχασε και κάποιον παίχτη, με ξέρεις τον Ματέο, ξαναλέω, είσαι ενισχυμένος. Περιμένεις και τον Μπρούνο Γκάμα. Όσον αφορά την δεκάδα σου, ναι. Περιμένεις και τον Μπρούνο Γκάμα. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα φτιάξει και πάγκο. Εντάξει, τον Γκάμα θα τον δούμε. Έχει άρα, στο χειμώνα, χρήσα. Ναι, εννοείται. Άρα θεωρώ ότι έχεις την δυνατότητα να περιμένεις μέχρι τον Αύγουστο. Που πέφτουν και τα κασέ. Για το συγκεκριμένο. Ναι. Βέβαια, το ιδανικό, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλει η ομάδα, είναι να τον έχεις στην Ολλανδία. Δηλαδή, αν μπορεί να το τελειώσει και να τον έχει στην Ολλανδία το εξτρέμ, γιατί να μην το έχει. Χαζώσει. Ένα-δύο βασικά σου στελέχη, αν έρθουν και λίγο πιο μετά, για μένα δεν χάθηκε ο κόσμο. Όχι, δεν χάθηκε ο κόσμο. Έτσι θα γίνει. Ναι. Έτσι θα γίνει. Δεν υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου που υπήρχε για τι υπόλοιπε θέσει. Ειδικά για τα στόπερ. Έτσι. Στόπερ, φορ ήταν δύο βασικά θέματα. Και το δεξιμπάκ είναι βασικό. Έχει. Απλά εκεί θα ήμασταν. Βέβαια, αν δεν υπήρχε αυτή η κόμπλα με την, που προέκυψε με την αλλαγή ή μάλλον με την μη αλλαγή, την προβλεπόμενη μη αλλαγή, γιατί είχαν πει θα αλλάξει και θα μπορεί να παίζει και από τα προκριματικά, δεν άλλαξε αυτό στον κανονισμό της UEFA, έτσι, με αποτέλεσμα να πρέπει να μην παίξει με την ΑΕΚ. Προσέξτε, όχι να μην δηλωθεί, έχει διαφορά, να μην παίξει. Απλά θα πρέπει ο Άρης μέχρι την Κυριακή μία-δύο θέσεις. Να τραυματίσει τον Σούγκρεν. Όπως αυτή του αριστερού μπακ, ας πούμε, να την καλύψει για να πάει με δύο αριστερούς μπακ η ομάδα στην. Έχω. Στην Ολλανδία. Το Τζανακάκι, ναι, μου το έχεις πει. Okay, ναι, υπάρχει μια επιλογή όμως. Ναι. Αυτός θα είναι η δεύτερη επιλογή. Του χρονού. Όχι. Α. Μέχρι να βρεθεί ο. Μέχρι νεοτέρας. Ναι. Δηλαδή. Τον κρατάς μέχρι να φύγει. Άμα βρει ομάδα, φίλε, και φύγει αύριο. Ναι. Φυσικά και ο Άρης δεν θα το σταματήσει το παιδί. Ναι. Okay. Αλλά άμα δεν, όσο δεν έχει ομάδα, δηλαδή τι θα τον κάνω, έχω να κάθεται. Όχι, εντάξει. Ίσα-ίσα. Εγώ το θεωρώ ένα παιδί το οποίο μέχρι και τελευταία μέρα που θα είναι στον Άρη θα δίνει τα πάντα. Αξιοπρεπέστατος. Και αξιοπρεπέστατος. Πολύ καλός χαρακτήρας. Εγώ μπορώ να καταλάβω και να αντιληφθώ τον Αριανό που λέει θέλω καλύτερη σέντρα. Το καταλαβαίνω. Ο Τζανακάκης ποτέ δεν σου είπε ότι εγώ είμαι ο παίκτης ο οποίος θα μπαίνει μέσα, θα κατεβαίνει, θα περνάω πέντε και θα βγάζω σέντρα. Που έβγαλε και τις έντρες του. Απλά δεν τις κάνει ένα λιγκόλ κάποιες φορές. Εντάξει, τι έκανε. Και αυτό. Αλλά εντάξει, όχι, ρε φίλε. Έχει και τα μειονεκτήματά του. Όλοι έχουμε μειονεκτήματά, έκλεισε. Εντάξει. Ο Σούντγκρεν φαίνεται ότι είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής. Έχει. Και νομίζω ότι αν ρωτήσει και τον ίδιο τον Τζανακάκη θα το πει. Το έχει πει. Αλλά από αυτό μέχρι το να τον απαξιώνω τελείως έχει διαφορά. Ναι, χρειάζεται. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όχι, δεν πρέπει να τον απαξιώνει γιατί είναι ένα παιδί που πρόσφερε. Αυτό λέω. Εσείς που τον απαξιώνετε. Επειδή είστε κολλητοί με τον Βαλεριάνο, είναι ένα άλλο θέμα. Α, δεν είστε. Εντάξει, φίλε, είπαμε μια κουβέντα κι εμείς. Κολλητοί του Τζανακάκη. Εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να τον απαξιώνεις. Και ένα ποδοσφαιριστή δεν πρέπει να απαξιώνεις. Η απαξίωση τώρα είναι σχετική, βέβαια, για εσάς τους φίλους των ποδοσφαιριστών.
εσείς οι φίλοι των ποδοσφαιριστών, όταν ασκούμε κριτική, εμείς οι ανεξάρτητοι, δημοσιογράφοι, ότι οι φίλοι των ποδοσφαιριστών. Εμείς, εσείς. Ναι, όλοι κολλητοί μας. Κολλητοί σας. Παιδιά, 1η Ιουλίου έρχομαι, αγκαλιά, καφεδάκι πάνω, Ολλανδία. Τάτσι, μίτσι, κότσι και τα λοιπά, και θα σας βγάζω όλους ότι είστε καλύτεροι. Τώρα θα είσαι σίγουρο. Δεν νομίζω πέρσι να μην άκουγες για το Μενέντεθ. Καταρχήν έχω αριστερό μπακ στο ρόστερ μου. Είναι εδώ. Ο Μενέντεθ, διακοπές είναι. Ποιο σου είπε ότι δεν θα έρθει. Θα έρθει. Αποκλειστικό. Δεν έχει συμβόλαιο. Βάλω το γύρο. Δεν έχει συμβόλαιο. Έχει το Μενέντεθ. Έχει συμβόλαιο ή δεν έχει. Έχει. Ωραία. Άρα γιατί να μην έρθει. Άρα γιατί να μην έρθει, ρε φίλε. Όταν εμείς λέγαμε όμως για το Μενέντεθ πάνω στην προετοιμασία, μας ξεφωνίζατε. Μας ξεφωνίζατε. Δεν στείλει ο Χάρης, μην το διαβάσει τον Χάρης. Ο αδελφός μας. Πολλές φορές εσύ κανόνισε το ραντεβού που είπαμε. Τρίτη έφτασε. Φεύγω. Φεύγω το Σάββατο, άντε. Λοιπόν, και άσε αυτά τα τέτοια. Ακόμα ένας που αγαπάει πολύ αυτό το και αυτός, να σου πω κάτι, και αυτός τα ίδια κάνει, να ξέρεις. Σε αυτά τα χνάρια βαδίζει, Χάρη. Δεν νομίζω. Τι? Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Δεν νομίζω, Χάρη. Δεν νομίζω, Χάρη. Δεν νομίζω, Χάρη. Θα ακούσουμε το ηχητικό πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι, να ακούσουμε το ηχητικό γιατί μετά έχω Αντώνη Γκάτζιο. Ναι. Για δώσε λίγο, να δω. Τι είπε. Εάν δεν υπήρχε... Το θυμάσαι ναι. Αυτό, για τον Πάοκ. Βεβαίως θα έκανες όλο. Αλλά λέω το εξής. Εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπόρεσε και μείωσε λίγο την επιρροή της παράγκας του Μαρινάκη, ουδέποτε ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε με Έλληνες διαιτητές, ουδέποτε θα έπαιρνε με Έλληνες διαιτητές, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο θέμα ντάμπλο μας. Τότε που συγκρούστηκα εγώ με τον Βασιλιάδη, εκλάπη επικυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ, το θυμάσαι. Γιατί όταν μας έκλεψαν τους τρεις βαθμούς με τον Ολυμπιακό τότε, χωρίς να γίνει πρωτάθλημα. Και στη συνέχεια τους τρεις βαθμούς με την ΑΕΚ, που ενώ βάλαμε. Καταλάβες, οι Έλληνες διαιτητές είναι το πρόβλημά μας. Ο Παμπορίδης Ζουράρη πρέπει να είναι από την Φιλανδία. Ο Καλόπουλος επίσης. Επίσης, για πες μου, Ζουράρη, αφού οι Έλληνες διαιτητές είναι το πρόβλημα, γιατί έχεις προσλάβει στην ομάδα σου δύο πρώην Έλληνες διαιτητές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τον κύριο Σαραϊδάρη και τον κύριο Τεβεκέλη. Πάμε στο break. Και όταν επιστρέψουμε, έχουμε πολλά σημαντικά να συζητήσουμε με τον κύριο Γκάτζιο για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ίδιοι οι παράγοντές του δίνουν κλωτσιές για να πέσει. Μπαίνουμε σε δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής All About Aris On Air στον Λίμπερο 107,4, Χρύσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου FM και ενώ το μήνυμά σας το 54526. Αφήνουμε για λίγο στην άκρη τον ποδοσφαιρικό Άρη σιγά σιγά, μπαίνοντας στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, για να πάμε λίγο και στα του μπάσκετ που μας έδωσε αφορμές, όχι ευχάριστες βέβαια, για να ασχοληθούμε μαζί του από χθες το βράδυ με τις εξελίξεις που σημειώνονται στο μπασκετικό τμήμα, με αυτά τα οποία περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, να δούμε τι θα φέρουν αυτές για το τμήμα καλαθοσφαίρισης, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά, αλλά ευτυχώς για τον Αριανό υπάρχει το αποκούμπι που λέγεται ποδόσφαιρο και τα όσα ωραία γίνονται εκεί πέρα από τον Θόδωρο Καρυπίδη, είτε όσον αφορά το αγωνιστικό, είτε όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά θέματα που τρέχουν. Περιμένει ο κόσμος τη βόμβα σήμερα. Μα την είπαμε τη βόμβα, τι περιμένει τη βόμβα, την ξαναλέτε, είπαμε, αυτή ήταν η βόμβα, την είπαμε την Κυριακή, ρε παιδιά. Μα την είπαμε την Κυριακή, ρε παιδιά, τη βόμβα. Τι νομίζεις θα πάει να κάνει. Για πες, περιμένει τη βόμβα. Τι περιμένεις δηλαδή. Δεν το σηκώνει. Εγώ δεν περιμένω τίποτα. Τι λες, περιμένει τη βόμβα τέσσερις φορές. Δεν περιμένω τον μπαμ. Κάνα μπαμ. Άντε. Μπαμ. Μπαμ. Συγγνώμη να καταλάβω κάτι. Δεν καταλάβατε ποια είναι η βόμβα. Έσκασε η βόμβα. Είστε χαζά. Εγώ. Σας έχει κάτσει βαριά η πίτσα από χθες το βράδυ. Σίγιο Καβαδίας. Δηλαδή αυτά που μιλάτε. Δηλαδή... Είστε χαζά, ε! Δεν του έδωσε σωστό τηλέφωνο, φίλε. Ξαναπάρε, φίλε. Μπορεί να μην έχει σήμα παροδικά. Ναι. Κοίταξε, υπάρχει και άλλο ενδεχόμενο. Να σου έχει δώσει λάθος τηλέφωνο. Όχι, δεν είναι λάθος, φίλε, γιατί... Τον καλέσαμε νωρίτερα σε αυτό το τηλέφωνο, τον συνάδελφο και... Δεν. Χτυπάει? Για να δούμε, ρε Βασίλη. Η αγωνία στο κόκκινο. Σε αυτό το σταθμό. Χτυπάει? Είδες, Βασίλη?
Άρα εσύ έπαιρνες λάθος, Βασίλη. Είδες, έχει δίκιο ο συνάδελφος. Τι ριντάιαλε. Λοιπόν, τον έχουμε. Είναι έτοιμος. Τον άνθρωπό μου. Εδώ πέρα, να τους. Ωραία. Λοιπόν, το διαβάζετε όλο αυτό το διάστημα στο Λαμπαουτάρης. Ή έχετε ώρα να τον ακούσετε. Έχει ωραία φωνή. Και στη νούμερο 1 εκπομπή για τον Άρη Σαρτζιανά. Ναι. Εντάξει. Τον θεωρώ πολύ καλό, τον θεωρώ πολύ καλό μου φίλο. Χάρισα τα σαλιαρίσματα. Εντάξει. Μου έχει διδάξει πολλά πράγματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εντός και εκτός δουλειάς. Λοιπόν, πάμε. Γιάννη Διακογιάννη, καλημέρα. Εντάξει, εγώ τον έχω μια αγάπη τον Αντώνη για πολλούς λόγους, τους ξέρει. Εντάξει, όχι. Έλα. Για τα εκτός γηπέδου δεν χρειάζεται να τα λέμε στον αέρα. Αλήθεια, Ανατόλμη, αυτά είναι. Τι έχετε κάνει και εκτός γηπέδου πράγματα? Πιο παλιά, ναι. Πιο παλιά. Ναι. Πότε πιο παλιά, όταν ήσουν νηπιαγωγείο? Όχι, έχει δύο-τρία χρόνια. Καλησπέρα, παιδιά. Την γεια σου, Αντώνη. Στο Λίμπερο. Καταρχήν να ρωτήσω, είναι καλή επικοινωνία, μας ακούγομαι καλά? Γιατί όχι. Από χθες που είχε μια διακοπή ρεύματος εδώ στην Καλαμαριά έχουν πρόβλημα όλα τα κινητά τηλέφωνα. Ψιλο έχεις, ναι, άμα είσαι σε hands free, βγάλ το. Να, όχι, δεν είμαι σε hands free. Να επιχειρήσουμε σε ένα λεπτό ξανά επικοινωνία από άλλο τηλέφωνο. Ναι, ωραία. Ναι. Στείλ το στον Νίκο. Στείλ το σε μένα και θα σε καλέσουμε ξανά. Ναι, ναι, έγινε. Εντάξει. Τζάμπα πρόλογο. Τζάμπα πρόλογο εντελώς. Ας γελάσουμε τώρα λίγο πριν την επικοινωνία με τον Αντώνη. Ναι, γιατί μετά θα κλαίμε. Θα αρχίσουμε τα κλάματα μετά. Τεράστια μορφή. Με όλα όσα γίνονται στο μπάσκετ του Άρη. Εκεί όπου βλέπω ότι και ο Τολιόπουλος χάνεται. Ναι, πάει ΑΕΚ, μάλλον. Πηγαίνει στην ΑΕΚ. Φυσικά, σιγά μην τον αφήσω Παπαθεοδόρου. Χαζός είναι. Παπαθεοδόρου, τώρα είσαι να δουλεύει με νέα παιδιά. Καλός προπονητής. Σας το έλεγα και όταν ήταν στον ΠΑΟΚ και τον κράζαν κάποιοι. Κάποιοι άσχετοι, άντε πάλι. Γυαλιά, φίλε, φορά. Γυαλιά φορά. Πάρε εσύ. Λέγε το τηλέφωνο. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Εντάξει, Βασίλη, θα κάνουμε κανένα λάθος, πάλι πιστεύεις? Όχι, εντάξει, όλα καλά. Φίλε, ξεφωνίζει εμέσως. Εμέσως ξεφωνίζει. Τον φορτώνω για το βράδυ, πάω φάμε πάλι. Πάλι θα πάτε να φάτε? Δούμε. Σήμερα τι μέρα είναι? Τρίτη. Α, έχετε κομπή κανονικά. Γιατί χθες δεν είχαμε. Ναι, αυτό είπα. Παρασκευή δεν έχετε όμως. Ευχαριστούμε. Σκέφτεσαι να πήγαινε στην. Είπες για την ανοιχτή προπόνηση. Είπα, ναι. Τι είπες? Ότι θα είναι Παρασκευή 7 η ώρα. Ο λαός να είναι εκεί δηλαδή. Φυσικά. Η θέρα αυτά θα ανοιχτεί. Εμείς δεν πρέπει να έρθουμε εκεί. Θα φέρω τον Χρήστο εδώ. Φέρω τον Κάτο. Και τον Κάτο εδώ. Α, και, τον και θα πάμε εδώ μαζί. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε ξανά στα μπασκετικά. Ναι. Αντώνη Γκάτζιο, τζάμπα πρόλογο πριν, ρε φίλε. Δηλαδή, τι ήταν αυτό? Εγώ τα άκουσα πάντως τα περισσότερα. Εντάξει, ωραία. Τότε είμαι καλημέρα. Τώρα είσαι καμπάνα. Τώρα πιστεύω να είναι καλή επικοινωνία μας, έτσι. Τώρα είσαι καμπάνα. Λοιπόν, πάμε ωραία και στα σοβαρά. Και βλέπουμε εδώ πέρα. Να ξεκινήσουμε από το πρόσφατο. Παίρνουμε αφορμή από αυτό που βλέπουμε στο Λαμπαουτέρης πριν από λίγο, ότι ο Τολιόπουλος πάει στην ΑΕΚ. Την τελευταία είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε. Ναι. Ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος οδεύει στην ΑΕΚ. Το ανέφεραν κάποια δημοσιεύματα. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμβολέου με την αθηναϊκή ομάδα και ίσως μάλιστα μέσα στην εβδομάδα κιόλας να υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις. Ναι. Εντάξει, ο Παπαθεοδόρου, αυτό που λέγαμε και όση ώρα σε καλούσαμε ξανά, ότι είναι και ένας προπονητής που του αρέσει να δουλεύει με τέτοιες ηλικίες, με νεαρά παιδιά. Ακριβώς. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι και η ΑΕΚ έχει και αμφίβολο για την επόμενη χρονιά και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Οπότε εδώ κολλάει και αγωνιστικά η απόκτηση του Τολιόπουλου. Ένας παίκτης που είχε εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στον Άρη τη νέα σεζόν. Βέβαια, με τις συνθήκες που περατούν αυτή τη στιγμή στην ομάδα και μετά όσα έχουμε ειδικά από χθες, νομίζω ότι ο Άρης δεν εμπνέει ούτε παίχτη. Εγώ θα πω, Αντώνη, ούτε και προπονητή να έρθει να ασχοληθεί με την ομάδα. Ακριβώς. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα, καταρχήν πρέπει να σιγουρευτεί η παραμονή όσων έχουν συμβόλαιο στην ομάδα και μετά να δούμε τι θα γίνει με τους ελεύθερους. Ο Τολιόπουλος είναι στη δεύτερη κατηγορία, ήρθε μισό χρόνο, ο διεθνής παίκτης σίγουρα έπαιξε πάρα πολύ καλά τηρουμένο των αναλογιών και βάσει της απραξίας του τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, βοήθησε τον Άρη σε πολλά μάτς, ναι. Του έδωσε λύση ειδικά σε ένα κομμάτι που πονούσε πάρα πολύ στο επιθετικό. Σίγουρα με τα τωρινά δεδομένα η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη, θα έλεγα. Και όταν λέω τωρινά δεδομένα, εννοώ ότι με σχεδόν σίγουρο ότι η ομάδα θα ξεκινήσει το σχεδιασμό έχοντας τα μπάνα από τη FIBA, άρα παίρνοντας περισσότερους Έλληνες. Το πρώτο ζητούμενο κανονικά έπρεπε να είναι να μην χάσει αυτούς που έχει. Τώρα από εκεί και πέρα, και με την παραμονή του Λευτέρη Μποχορίδη να θεωρείται αρκετά δύσκολη λόγω των συνθηκών και λόγω των οφειλωμένων και λόγω του υψηλού συμβολαίου του για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει πρόσφατα προμηθεία για τον Μποχορίδη. Υπάρχει πρόταση και μάλιστα με πάνω από 200.000 ευρώ για δύο χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι λίγο δύσκολο για δεύτερη χρονιά
να βάλει κάτω το εγώ του και να παραμείνει στον Άρη. Όντως. Τώρα, πού ακριβώς βρισκόμαστε? Δηλαδή, υπάρχει μια γενική συνέλευση που έχει ανακοινωθεί πλέον. Για να καταλάβω τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σε αυτή τη γενική συνέλευση. Καταρχήν πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο ότι αυτή η γενική συνέλευση δεν αποτελεί πανάκια, ούτε πρόκειται να δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα του Άρη. Απλά ήταν κάτι απαραίτητο ώστε να κινηθούν κάποιες διαδικασίες, να υπάρξει μια κινητοποίηση, ας το πούμε έτσι, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα στο μπάσκετ. Και επειδή πέρασε αρκετός καιρός, πιστεύω ότι τζάμπα χάθηκε όλος ο Ιούνιος. Ίσως οι περισσότεροι νόμιζαν ότι είναι νωρίς ακόμα για τον μπάσκετ, ότι υπήρχε ακόμα πρωτάθλημα, ότι οι νέες υποχρεώσεις ξεκινούν τον Οκτώβριο. Φυσικά για τα τωρινά δεδομένα του Άρη τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυε. Αυτό το υπάρχει χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός που μπορεί να έχει η ομάδα, που μπορούσε να έχει και μπορεί να έχει ακόμα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων θα γίνει μια συνέλευση. Σε αυτή τη συνέλευση τώρα δεν εφόσον δώσει, όπως λένε οι πληροφορίες, στο παρόν ο ιδιοκτήτης, ο Δημήτρης Γουλιέλμος, τότε θα έχει, ας το πούμε, ψωμί. Σίγουρα θα κάνει μια κατάθεση των όσων έχουν γίνει από τον ίδιο, των όσων σκοπεύει να κάνει και πώς, τι σχέδιο έχει για να βγάλει την ομάδα από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Βέβαια μέχρι τότε σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, βασικά από τον ιδιοκτήτη, γιατί αυτός είναι το αφεντικό της ομάδας. Δεν είναι δυνατόν ο Άρης να περιμένει μέχρι τις 8 Ιουλίου αδρανής, γιατί κάθε μέρα που περνάει προσθέτει και ένα τούβλο στην πλάτη του. Αντώνη, να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Γουλιέλμος πέρσι, σχεδόν ένα χρόνο πριν, 27 Αυγούστου, είπε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα λύσω τα μπαν. Τα μπαν από 6 τότε έχουν γίνει, διόρθωσέ με, 8 ή 9 έχουμε τώρα. 8 έχουν γίνει και άμα οριστικοποιηθεί του Γουίβερ μέχρι δηλαδή τους επόμενους μήνες δεν επέλθει κάποια συμφωνία, θα γίνουν 9. Και χαρακτήρισε σχεδόν σίγουρη την παρουσία τους για τη νέα σεζόν. Την παρουσία ποιου? Τον μπαν. Α, τον μπαν. Για αυτή τη σεζόν που έρχεται. Ναι. Όχι, την άρση των μπαν χαρακτήρισε σίγουρη. Όχι, εσύ το λέω. Α, εγώ εσύ, ναι. Εγώ από την αρχή είχα πει, έχει εβδομάδες που το είχα γράψει κιόλας, ότι ο Άρης έτσι θα πορευτεί, ότι δεν υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα. Απλά ο ιδιοκτήτης το άφησε να αιωρείται κάπως αυτό. Τώρα όμως φαίνεται, φτάσαμε τέλη Ιουνίου, ότι η ομάδα έτσι θα πάει. Απλά έφυγε ο Ποχορίδης. Έφυγε ο Τολιόπουλος. Οι Αμερικανοί δεν τους βλέπω. Έχεις και μπαν. Ποιος θα παίξει, εγώ? Το θέμα δεν είναι μόνο ποιος θα παίξει, και μια και που έθιξε το θέμα των Αμερικανών, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Καταρχήν πρέπει μέχρι 30 του μήνα να τους ανανεώσει. Μπορεί να πληγώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον Άρη, γιατί μέχρι την Κυριακή ο Άρης πρέπει να δώσει τα kick out για να τους αφήσει ελεύθερους. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να τους πληρώσει και τους δύο μήνες που τους χρωστάει. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να γίνει μέχρι την Κυριακή. Οπότε από τη Δευτέρα, εφόσον ενεργοποιηθούν τα συμβόλαια των 5 Αμερικανών για την επόμενη χρονιά, ο Άρης φορτώνεται περίπου 450.000 για παίκτες που δεν θέλει. Ευχαριστώς. Και από εκεί και πέρα είναι όλα στο χέρι τους. Έτσι. Μπορούν, όντας δύο μήνες πίσω, να κάνουν προσφυγή και στη FIBA, να διεκδικήσουν και το δεύτερο χρόνο. Πολλά είναι τα δεινά που μπορούν να συμβούν. Εγώ, Αντώνη, να σου πω κάτι. Αν τα μπαν διατηρηθούν τελικά, από αυτά που λες και εσύ, μάλλον θα διατηρηθούν και του χρόνου, μπορεί να ακουστεί λίγο σκληρό, αλλά ο Άρης του θα πάει ίσως για πρώτη φορά του χρόνου και θα πει ανοιχτά ότι πάω για να σώσει την κατηγορία. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Γιατί φέτος τι έκανε? Στον ορίζοντα. Φέτος δεν το έλεγε. Α. Του χρόνου όμως, αν συνεχίσεις έτσι, θα πας με πρώτο στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Αν διατηρηθούν, συγγνώμη, αν διατηρηθούν τα μπάν, όπως λέτε κτλ., ο Άρης δεν θα πάρει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ο Άρης θα πάει να περάσει μια διαδικασία σε λίγο καιρό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα πρέπει εκεί να παρουσιάσει ότι δεν έχει οφειλές ή ότι τα έχει ρυθμίσει. Θα πρέπει να παρουσιάσει ότι έχει τελειώσει το θέμα του γηπέδου. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυβέρνηση για την παραχώρηση τη δωρεά του Αλεξανδρίου, καθώς έχουμε πάρει τη χρήση και την ομή. Δεν άκουσα. Συγγνώμη, ήταν από άλλη. Ναι. Παρενέβη κάποιος, κύριε Γκάτζιο, στο τηλέφωνο πριν. Γιατί πριν τις δημοτικές εκλογές, την Παρασκευή, αυτό μας λέγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πρέπει να παρουσιάσει λοιπόν συμφωνία για αυτό. Θα πρέπει να παρουσιάσει συμφωνία για τα ληξιπρόθεσμα τα πάντα. Θα πρέπει να παρουσιάσει μια σειρά από πράγματα που από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να παρουσιάσει. Άρα, για ποια ομάδα αγωνιστική μιλάμε όταν δεν θα έχουμε κανάδια? Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Το θέμα των μπαν δεν επηρεάζει την υπόθεση. Την άδεια, όχι, ναι. Της άδειας, το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλα θέματα που μπορούν να επηρεάσουν το θέμα της άδειας, όπως κάποιες καταπτώσεις εγγυητικής. Mm-hmm. Αν αυτοί που έχουν να λαμβάνουν από την ομάδα
κάνουν τις σχετικές καταγγελίες, γιατί έχουν διαταγές πληρωμής στα χέρια τους. Κάποιοι μάλιστα σύμφωνα με τις προφορίες μας έχουν κάνει τις κινήσεις αυτές. Τότε ο Άρης θα έχει πραγματικό πρόβλημα αναφορικά με την αδειοδότηση της επόμενης σεζόν, γιατί όποιο ποσό επιδικαστεί στους πιστωτές πρέπει να το καλύψει η ίδια η ομάδα. Και μιλάμε για μεγάλα ποσά, δεν μιλάμε για τα δεδομένα του μπάσκετ μεγάλα ποσά. Έτσι. Και λέμε τώρα, όλα αυτά τα οποία τα περιγράφουμε τώρα, τα περιγράφουμε από πέρσι. Δηλαδή δεν είναι ξαφνικά, πώς, ας πούμε με το Λάσκαρη, κάποια στιγμή αντιλήθηκε ο κόσμος ότι υπάρχει πρόβλημα. Οπ λέει, τι έγινε, κεραμίδα. Εδώ, το πρόβλημα υπάρχει εδώ και ένα χρόνο. Και το μόνο που ακούμε είναι λόγια. Ακούμε βέβαια και για λεφτά, ότι δόθηκαν εκεί, δόθηκαν εδώ, δόθηκαν... Εγώ δεν ξέρω εσύ, Αντώνη, αυτά τα 1,5 και 2 εκατομμύρια που ακούω, πραγματικά θα ήθελα να μάθω πού δόθηκαν. Εντάξει, γιατί ακούω ποσά... όλους τους παίκτες να λένε, εγώ δεν τα πήρα, εγώ δεν τα πήρα, οι πρώην λένε, εγώ δεν τα πήρα, απλήρωτος μου λες ο Μποχωρίδης, απλήρωτοι οι Αμερικανοί 2 μήνες, απλήρωτοι οι πρώην, απλήρωτος ο Τσαϊρέλης εξώδικο, απλήρωτος ο Πρίτης εξώδικο, 9 μπαν σε εκκρεμότητα. Συγγνώμη, πού πληρώναμε δηλαδή και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο διάστημα γίνανε αρκετές πληρωμές. Δόθηκε ένα σεβαστό ποσό. Από ένα σημείο και μετά τα χρήματα αυτά τελείωσαν και από το φθινόπωρο περίπου, από τον Νοέμβριο, σταμάτησαν οι πληρωμές προς τρίτους και η διοίκηση προσπαθούσε να είναι συνεπής προς την ομάδα. Βέβαια και εκεί υπήρξαν καθυστερήσεις. Η Σούμα βγάζει 2 μήνες πίσω τον, το φετινό Άρη και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αν ήταν μόνο αυτοί οι 2 μήνες δεν θα υπήρχε και τόσο σοβαρό πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα σε όλη την Α1 έτσι είναι η κατάσταση και ίσως και χειρότερη. Σωστά. Όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Πρώτον, φυσικά τις οφειλές που υπάρχουν προς τις οποίες τις ανέλαβε πέρσι ο ιδιοκτήτης όταν πήρε και την ομάδα των 90% των μετοχών και τις ήξερε. Πρώτον αυτόν, και δεύτερον ότι υπάρχουν πολλά μέλη που είναι τώρα στην ομάδα οι οποίοι έχουν να παίρνουν πολλά χρόνια πριν. Ναι. Δηλαδή όταν έχεις έναν παίκτη ή προπονητή ή γυμναστή ή οτιδήποτε στην ομάδα σου και τον έχεις και είναι πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα, δεν είναι ότι του χρωστάς τα 2 φετινά μηνιάτικα. Αυτός μπορεί να έχει να παίρνει και 6, 7, 8, 9 μήνες από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για μένα, και πάντως, εφόσον έγιναν διακανονισμοί για όλες αυτές τις οφειλές από την ιδιοκτησία, από τη στιγμή που δεν τηρούνται διακανονισμοί, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Κάτσε να ακούσουμε μόνο τι ώρα είναι και συνεχίζουμε την κουβέντα, ναι. Αντώνη. Είμαστε παρέα με τον Αντώνη Γκάτζιο, συζητάμε τα του μπάσκετ. Αντώνη, συνεχίζω την κουβέντα μας. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει χάσει πλήρως την αξιοπιστία του απέναντι σε όλους ο μεγαλομέτοχος της ομάδας. Έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Για μένα τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές, πάντα έλεγα το ίδιο πράγμα, ότι δεν είναι δυνατόν να μένεις κολλημένος. Ναι, ο Άρης είναι ο αυτοκράτορας. Ναι, ο Άρης είχε μια δεδομένη τεράστια εμπορικότητα πριν από κάποια χρόνια. Αλλά δεν γίνεται να κινείσαι το 2019 και να περιμένεις να εισπράξεις την εμπορικότητα του Γκάλι, όταν είναι δεδομένο ότι πλέον ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που είναι στην Αθήνα, ειδικά οι δύο πρώτοι που τα τελευταία χρόνια είχαν ότι είχαν, λέω και την ΑΕΚ γιατί πήρε και ένα ευρωπαϊκό, έχει μια ανάπτυξη με τον Αγγελόπουλο, δεν μπορούν να εισπράξουν ούτε το 1/10 της εμπορικότητας που εισέπραταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν όντως τα πίστευε ή τα έλεγε λίγο για να καθησυχάσει τον κόσμο, γιατί όλα αυτά είναι πολύ, όλα πολύ ουτοπικά τα οποία είχε στο μυαλό και σκεφτόταν και τα έλεγε την τελευταία φορά που τον φιλοξενήσαμε εδώ πέρα κιόλας και με τον Χρήσανθο τα ακούγαμε και κοιτιόμασταν και λέγαμε, ας πούμε, τι λέει τώρα. 300 χιλιάρικα χρειάζομαι, δεν χρειάζομαι το μεγάλο σάξι. Και μια, έβγαζε και μια σιγουριά και μια έτσι ηρεμία, ας πούμε, ότι όλα θα γίνουν. Δικηγόρος είναι, φίλε. Ναι. Αυτό ίσως είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο έπεσε έξω ο Άρης οικονομικά αυτόν τον καιρό, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, γιατί ο ιδιοκτήτης, πιθανώς μην ξέροντας καλά και την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, προσέβλεπε σε έσοδα βάσει αυτού που είπατε μόλις, ότι Άρης είσαι και είμαστε εμπορική ομάδα, είμαστε η πιο μπασκετική ομάδα της Ελλάδος και όλα αυτά. Φυσικά η πραγματικότητα άλλα λέει, ειδικά στο κομμάτι των εσόδων, ο Άρης πόνεσε πολύ φέτος, είχε ελάχιστα έσοδα. Και αυτό σίγουρα συνετέλεσε στο οικονομικό κράχ με το οποίο κινδυνεύει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο γιατί αυτό. Και οι επιλογές που έκανε τον επιβάρυνε ακόμα περισσότερο. Είτε για την ευρωπαϊκή συμμετοχή,
και τη δεύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή σε εκείνο το απίθανο, δεν θυμάμαι καν πώς το λένε το. Μόνο για την ευρωπαϊκή συμμετοχή ο Άρης πήγε και 100.000 ευρώ μέσα φέτος. Πολύ ωραία. Και γενικότερα τις επιλογές που έγιναν όλη τη χρονιά και από άψη ιεράρχησης πληρωμών. Και να σου πω και κάτι. Και μιλάμε και για μια χρονιά που μέχρι τον Ιανουάριο το 44 ήταν πληρωμένο από το Λάσκαρη. Σκέψου να υπήρχε και αυτό. Το 99 και το 44. Ναι, το άρθρο 44. Το 44 είναι, είναι ο Λάμπρος Γράντας. Λοιπόν, το 99 ήταν πληρωμένο στο δημόσιο, έτσι, η πλευρά του δημοσίου, από τον Λάσκαρη. Ήταν μέχρι το τέλος του 18, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, ναι, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 18, μέχρι το Γενάρη. Σκέφτεσαι να μην υπήρχε ούτε αυτό. Δηλαδή, πώς ακριβώς γίνεται ο προγραμματισμός πραγματικά. Και γι' αυτό ρωτάω τώρα. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, δεν κακό. Ο άνθρωπος ήρθε, έβαλε και χρήματα, όπως είπες. Αλλά υπάρχει μια τελείως λάθος διαχείριση. Τη βλέπουμε όλοι. Και μια τεράστια αδυναμία. Δηλαδή, ένας χρόνος πέρασε από τότε που είπε θα λύσω τον μπαν. Ναι, και το πιο ανησυχητικό, μια τρομερή στασιμότητα. Που δεν δικαιολογείται από τίποτα. Δηλαδή, όσο και να θέλει να το δικαιολογήσει κάποιος, είναι η νεμία και η νέκρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη, με τόσο ανοιχτά μέτωπα, πραγματικά δεν δικαιολογείται. Δικαιολογείται μόνο, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, έτσι. Είτε έχει κάποιους κρυμμένους άσους στο μανίκι του ο μεγαλομέτοχος και θα τους εμφανίζει ξαφνικά και μπορεί να μείνουν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Βέβαια, αυτό το ενδεχόμενο δεν ξέρω πόσοι πλέον το πιστεύουν. Κανένας. Ή δεύτερον, είναι εγκλωβισμένος και αυτή τη στιγμή ψάχνει να δει τι θα κάνει. Ωραία, μήπως λοιπόν. Το ότι υπάρχει κινητοποίηση. Η λύση σίγουρα είναι να αποχωρήσει ο άνθρωπος. Υπάρχει κινητοποίηση, ναι, και γρήγορση μέσα στην οικογένεια του Άρη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Για μένα, άμα θέλεις τη γνώμη μου, ακόμα και το 8 Ιουλίου είναι αργά. Αλλά δεν ξέρω πλέον αν. Δεν γίνεται αλλιώς, βέβαια. Αν θα τρέξουν φυσικά. Ό,τι εξελίξεις γίνουν πρέπει να γίνουν μέσα από το θεσμικό φορέα. Δείχνει διάθεση. Δείχνει αυτή τη διάθεση όμως για να τρέξουν εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει το 90% των μετοχών. Αν ο ίδιος δεν δείξει διάθεση. Αν ο ίδιος δεν δείξει μια διάθεση φυγής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει. Όχι, τέτοια διάθεση δεν υπάρχει κάτι καμία. Να μπορείς να κάνεις. Ο ίδιος υποστηρίζει σε όσους μιλάνε μαζί του ότι έχει πλάνο. Ναι, έχει πλάνο, όμως εγώ τον άκουσα την τελευταία φορά που μίλησε στο Yellow, που τον άκουσα live και είπε θα κάνουμε, και το ρωτάνε οι συνάδελφοι, θα πάτε σε γενική συνέλευση αν κληθείτε και τα λοιπά. Λέει, θα κάνουμε μια δική μας γενική συνέλευση με επιχειρηματίες και τα λοιπά και θα εξηγήσω εκεί που έχω δώσει τα χρήματα και τα λοιπά. Εμένα αυτό δεν με ακούγεται καλά. Που δεν έγινε φυσικά ούτε αυτό. Ναι, ναι. Δεν έγινε. Γιατί στη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη, που έχει θεσμικό ρόλο, θα πρέπει όντως να πεις 100.000 ευρώ στον Παπαδόπουλο, 100 στον Κάτσιο, 100 στον Τζαλτίδη. Εδώ είναι τα παραστατικά. Ακριβώς. Δεν είναι να πεις έδωσα 100 εκεί, 100 εκεί και 100 εκεί στα λόγια. Ακριβώς. Αυτό θα γίνει γιατί πέραν όλων των άλλων, ο ερασιτέχνης έχει το δικαίωμα ως μέτοχος και ως θεματοφύλακας του συλλόγου να ζητήσει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της. Μόνο αυτό το δικαίωμα έχει, κατά τα άλλα δεν μπορεί να κάνει κάτι επί της ουσίας. Ναι, δεν μπορεί να κάνει επί της ουσίας πολλά πράγματα, απλά να ζητήσει μια πλήρη ενημέρωση από το μεγαλομέτοχο για την κατάσταση που είναι ο Άρης, για το τι λύσεις υπάρχουν για το μέλλον, σε αυτό το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα φυσικά. Εγώ θεωρώ εύλογο, εφόσον δώσει το παρόν ο Δημήτρης Γουλιέλμος, να παρουσιάσει αυτά όπως τα είπες, με στοιχεία και με αριθμούς, με ονόματα και διευθύνσεις που λέμε. Από εκεί και πέρα βέβαια, το τι έγινε ως τώρα, τα πεπραγμένα, δεν λύνουν το πρόβλημα για το αύριο, οπότε πρέπει να βρεθούν λύσεις και για την επόμενη μέρα. Θέμα τι θα γίνει. Και μιας που έκανες λόγια την επόμενη μέρα και για να πάμε λίγο και στα φρέσκα σχετικά, χθες το βράδυ είχαμε αυτή την εξέλιξη με τον Καστρίτη. Νομίζω από εκεί καταλαβαίνεις επιπλέον ότι είναι μαύρα και άραχνα τα πράγματα. Και για να το συνεχίσω, υπάρχει περίπτωση να ή ισχύει αυτό το οποίο κυκλοφορεί ως φήμη για τράμπα με το Μέξα. Καταρχήν τράμπα, τράμπα σε εισαγωγικά. Έτσι, σε εισαγωγικά τράμπα, ναι, σε εισαγωγικά. Να πάρουμε τον κύριο Καπάζου να ρωτήσουμε. Όχι. Κοίταξε, εμένα οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι δεν έχουν γίνει επαφές με τον Κωστά Μέξα. Δεν έχει γίνει κάποια επαφή. Τώρα από εκεί και πέρα, ακόμα και στο θέμα του προπονητή, ο Άρης βρίσκεται σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Το όνομα του Άρη Λυκογιάννη εξακολουθεί να είναι στο προσκήνιο, όμως το θέμα δεν είναι να θέλει ο Άρης τον Λυκογιάννη, είναι να μπορεί να έρθει ο Λυκογιάννης στον Άρη. Ο κάθε Λυκογιάννης, έτσι μην στεκόμαστε δηλαδή μόνο τώρα να σου πω κάτι. Σκέψου πριν τρία χρόνια να σου έλεγα αυτό το πράγμα.
Ότι ναι. Αν θέλει ο Λυκογιάννης να με λέει, θα τρώγα κάτι πινελίκια. Παρακαλούσε ο Λυκογιάννης νομίζω μια φορά, Αντώνη, για να... ακριβώς. Αλλά τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, ποιος προπονητή θα βάλει το κεφάλι στον Τουρβά με τέτοια δυναμία. Αν υπάρξουν κάποιες εξελίξεις ή κάποιο φως. Ποιος ο? Ο Πρίφτης, πριν πέντε χρόνια. Ο Πρίφτης έχει βρει τέτοιο δεν έκανε. Κάτι τέτοιο δεν έκανε όμως ο Πρίφτης τότε. Δεν μας άρεσε κιόλας όταν ήρθε. Το πώς σε εισαγωγικά φαγώθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης από τον Άρη είναι μια μεγάλη και πονεμένη ιστορία, αλλά τέλος πάντων... Εγώ λέω για όταν ήρθε και τι άκουσε τότε ο Αρβανίτης και όλοι όσοι τον επέλεξαν για το ότι παίρνει τον Πρίφτη και όχι τον Νίκο Γκάλ για προπονητή. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στον Άρη δεν υπήρξε προπονητής πέρα ίσως από τον David Platt που κι αυτός άκουσε να φανταστείς, εντάξει, τα ξέρεις, τα θυμάται. Επειδή η ομάδα είχε πάρει ένα συνοθήλευμα και βγήκε 7η. Τελικά, και τι δεν άκουσε, ότι έχασε από τα τρίκαλα από το Γιαπλέ και τα λοιπά. Και σε ένα χρόνο μετά πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης με τη Μακάμπη. Τέλος πάντων, πέρα από τον Μπλατ δεν υπήρξε προπονητής του Άρη που να μην γνώρισε έντονη αφισβήτηση. Ναι. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ναι. Ο Πρίφτης βέβαια επειδή έμεινε 3 χρόνια, παρουσίασε και ένα έργο, είχε τη μικρότερη ίσως αντίδραση γενικά για το έργο του και τη μεγαλύτερη αποδοχή για το έργο του, όμως στον Άρη δεν πιστεύω ότι υπήρξε προπονητής που να μην γνώρισε έντονη αφισβήτηση είτε στην αρχή είτε στο τέλος. Είτε... Για τον Πρίφτη νομίζω ότι επειδή μεγάλωσαν οι προσδοκίες από τον κόσμο, μας έπιασε το αριανιλίκι εκεί πέρα και αυτό γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε όριο στο που ανεβάζουμε τον πύχη, γιατί θεωρούμε ότι στο μεν μπάσκετ παίζει ο Γκάλης και ο Γιαννάκης και άρα πρέπει να παίρνουμε τον double κάθε χρόνο. Στο δε ποδόσφαιρο ότι μπαίνει ο Αλεξιάδης, Φέντερ Φόρ κτλ. Είναι η ομάδα της Περούτζια και της Μπενφίκα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να κερδίζουμε τους πάντες. Δεν έχουμε ένα όριο σε αυτό και ένα μέτρο στην προσδοκία. Ο Πρίτης, αν αναλογιστεί κανείς το μπάτζετ το οποίο είχε. Και ειδικά την πρώτη χρονιά. Το μπάτζετ ήταν 350.000 ευρώ και αν δεν είχε τους τραυματισμούς του Νέμι και το Αντεκμπόγια θα έβγαινε τρίτος ο Άρης. Ακριβώς. Βγήκε τέταρτος. Ναι. Βγήκε τέταρτος με 350 χιλιάρικα. Δώστε τα 350 χιλιάρικα φέτος στον οποιοδήποτε προπονητή και αν μπούμε στη δεκάδα θα πανηγυρίζουμε. Με 350. Έτσι πως έχει ανέβει ο πύχης στην Α1, γιατί έχει πολλά προβλήματα το πρωτάθλημα, όμως υπάρχουν ομάδες που δίνουν λεφτά. Όταν ο ύφιστος πρώτη χρονιά δίνει 6-7 εκατοστάρικα μόνο αγωνιστικό μπάτζετ. Καταλαβαίνεις ότι έχει ανέβει κάπως ο πύχης. Φέτος δηλαδή, έτσι πως είναι η κατάσταση, με 300-350.000 μπάτζετ το πιο πιθανό είναι να πέσεις. Να αναφέρουμε ειδικά ότι ο Άρης φέτος... Έχουμε κύμη φέτος, έχουμε κύμη. Ότι ο Άρης φέτος καθαρό αγωνιστικό μπάτζετ είχε 500.000 ευρώ. Μάλιστα. Υπάρχει κύμη και του χρόνου. Ο Ηρακλής ανέβηκε, ο Ιωνικός ανέβηκε. Ποιος άλλος είναι... Το Λαύριο πιθανώς ή το Λαύριο ή ο Κολοσσός θα πάρουν τη θέση του Χολαργού, αν δεν αλλάξει κάτι. Θέλουν και οι δύο, δηλαδή, και έχει γίνει πληστηριασμός η υπόθεση. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά. Η Καστοριά παίρνει θέση του Ολυμπιακού. Η Καστοριά κανονικά, εφόσον δεν παίξει ο Ολυμπιακός, θα πάρει τη θέση του Ολυμπιακού. Ορίστε, ρε φίλε, θα ρίξω την Καστοριά και την Κίμη και θα σωθώ. Φαντάσου, γιατί φτάσαμε να συζητήσουμε. Κοίταξε, η Καστοριά και η Κίμη, ναι, ωραία τα λέμε, αλλά θα έχουν δεν το ξέρουμε δικαίωμα καν τι παίκτες έχουν. Να αλλάξουν όπως το Ρέθυμνο άλλαξε τρεις ξένους και σώθηκε από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Η Καστοριά θα πάρει ξένους. Ναι, ο Άρης αν δεν έχει αυτό το περιθώριο, είδαμε τι έγινε πέρσι, είδαμε τι έγινε φέτος. Πολλές φορές πάει στάμνα στη βρύση, αλλά μία φορά. Σημακόπουλο σταμάτησε, δεν μπορεί. Παίζει στον Ιπποκράτικο, παίζει ακόμα και ο Χαρίσης. Αυτά τα παιδιά, όχι, εγώ λέω για παιδιά, τα οποία να σου πω κάτι. Είναι δεδομένο δεν είχαν το ταλέντο ενδεχομένως κάποιων άλλων παιχτών και την ικανότητα, αλλά είχαν ψυχή. Είχαν τις δυνατότητές τους, αλλά παίζανε τη φανέλα. Είχαν και την ψυχή. Είχαν και καλή χημεία ως ομάδα. Τότε ο Άρης με έναν ξένο και αυτόν τη δεύτερη χρονιά που δεν έπαιξε καθόλου. Με το ένα πόδι, λες, το κόντεψε να μπει στην τετράδα. Ναι. Που τον είχαν όλοι πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Και έφτασε και στον τελικό κυπέλλου. Είναι πολλές είναι οι συγκυρίες και, που... και δεν είχαν ένα προπονητή που έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να κερδίζει η ομάδα μου γιατί πάω προς Ανατολή. Σταμάτα μέσα να φας τον Αγγέλο εσύ αμέσως. Σταμάτα με αυτά που ακούγα. Τον όχι φάει. Νίκο, αυτόν τον προπονητή είχε τότε ο Άρης. Αυτόν είχαμε και τότε. Πάρ' την κεφαλιά σου. Πάρ' την κεφαλιά σου και κεφαλιά ψαράκια τον Κάτζιο. Κεφαλιά ψαράκι. Μέσα τη σεζόν που ο Άρης πέρασε στο τελικό κυπέλλου ήταν ο Αγγέλος. Ω, τι είπε. Και μετά. Μην πω τι σε έκανε για να πάει. Για άλλο άγγελο πριν από τότε, άλλο τώρα. Και μετά, μην πω τι σε έκανε για να πάει στην Εφέστα περιμένει τον Ιβκοβιτς. Εκατομμυριάκι. Εσύ δεν έφευγες. Πραγματικά πιστεύω ότι με τέτοια προσφορά και τέτοιο συμβόλαιο που είχε, δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε. Εγώ πήγαινα πάντως να ξέρεις. Έφευγα, πήγαινα. Και ο Νίκος θα πήγαινε. Άστον τώρα τον Παπατζή. Δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να αρνηθεί τέτοια πρόταση. Κέντα έπιασε, φίλε. Από όλες τις ομάδες έπιασε το εξάμεινο του Αγγέλου πάλι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι, πάμε στον Καστρίτη.
Δεν ξέρω, μίλησε μαζί του, έχει το ρεπορτάζ. Γιατί το να λέει τόσο εύκολα το όχι, κάτι σημαίνει. Κοίταξε, καταρχήν το πράγμα με τον Καστρίτη ξεκίνησε στραβά και φάνηκε που οδεύει η κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν για να τα πούμε όλα, όταν ο Άρης ακόμα έπεσε την παραμονή του, ο ιδιοκτήτης συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Άρη Λικουγιάννη. Το έμαθε αυτό ο Γιάννης Καστρίτης. Ήταν εκεί στα τελευταία παιχνίδια του Άρη που δεν είχε εξασφαλίσει ακόμα με την παραμονή. Φελάργο. Βέβαια, επειδή είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ ηθικός άνθρωπος, το θέμα του προπονητή, εντάξει, μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας καλός και εξελίξιμος προπονητής. Άλλος μπορεί να μην τον πηγαίνουν, να το πούμε. Και φαβορή για τον Ηρακλή είναι, έτσι. Ναι, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά σαν άνθρωπος είναι πραγματικά, τουλάχιστον εγώ όσο τον ξέρω και τον ήξερα και από τα προηγούμενα χρόνια, από την παρουσία μου στον Άρη, που όποτε βρισκόμασταν ως αντίπαλοι κτλ. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό παιδί και πολύ ηθικό. Ναι. Είχε πει λοιπόν ότι εγώ θέλω, το πρώτο που θα κάνω είναι να μιλήσω με τον Άρη. Δεν θα συμφωνήσω με καμία ομάδα, ακόμα και αν έχω προτάσεις. Και φτάσαμε στο σημείο να παίρνει ο ίδιος ο προπονητής τον ιδιοκτήτη τηλέφωνο για να του πει τι θα γίνει. Έχει ένα μήνα που τέλειωσε το πρωτάθλημα και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ναι. Θα μιλήσουμε. Και τελικά αυτή η κρίσιμη συνομιλία, που πάντα μια συνομιλία ιδιοκτήτη προπονητή είναι κρίσιμη για το μέλλον της συνεργασίας τους, έγινε τηλεφωνικά. Λοιπόν, σε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία δεν βρέθηκε καμία απολύτως άκρη. Και ο Γιάννης Καστρίτης είπε στον ιδιοκτήτη ότι θα απαντήσει το βράδυ, όμως την απόφασή του την είχε πάρει ήδη. Απλά ήθελε λίγο να το σκεφτεί λίγο παραπάνω, περισσότερο για τυπικούς λόγους, να μην απαντήσει κατευθείαν αρνητικά. Ναι. Αυτά που άκουσε ο Γιάννης Καστρίτης, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ήταν βέβαιο ότι θα αποχωρούσε από την ομάδα, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό που υπάρχει. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δηλαδή στην όλη υπόθεση, και εκεί αυτό που μου προκαλεί και εμένα την απορία, ποιος προπονητής θα αναλάβει τον Άρη αυτή τη στιγμή, είναι αυτό, ότι δεν υπήρξε η παραμικρή αφιβολία στο μυαλό του για να πει όχι, ενώ και ήθελε να συνεχίσει ο ίδιος, και υπό άλλες συνθήκες το να είναι προπονητής στον Άρη είναι και τεράστια τιμή για ένα 37χρονο coach, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Και τώρα. Τώρα στο θέμα προπονητή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά πληροφορίες από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη αναφέρουν ότι σκοπεύει να κάνει κάποιες κινήσεις τώρα μέσα στις επόμενες ημέρες ή μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όμως πραγματικά όλοι περιμένουν να δουν ποιες κινήσεις μπορεί να είναι αυτές. Υπάρχει μια πολύ θολό τοπίο γενικά, και αναφορικά με τις προθέσεις του και αναφορικά με το τι σκοπεύει και τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα άμα πάει να κλείσει άμεσα κάποιον προπονητή έτσι για να δείξει κιόλας ότι κάτι κινείται στην ομάδα, ότι δεν είναι όλα νεκρά. Αυτό θα φανεί στο αμέσως προσεχώς διάστημα, όμως εγώ επιμένω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή, το ποιος θα αναλάβει προπονητής. Πρέπει να θωρακίσει άλλα πράγματα ο Άρης πρώτα πριν ξεκινήσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό του. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τη συνέλευση. Βλέπεις να υπάρχει εκεί κάποιο ενδιαφέρον οποιασδήποτε ομάδας Αργιανών ή τίποτα άλλο? Γιατί συνήθως υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα στον Άρη σε τέτοιες περιπτώσεις. Κοίταξε, υπάρχει κινητικότητα, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί πλέον εκεί που έχει φτάσει το πράγμα θέλουν όλοι και μέσα στην οι άνθρωποι που περιβάλλουν και αγαπούν την ομάδα, δεν θέλουν να τη δουν. Και να στο συμπληρώσω. Να σκάει σαν φούσκα. Πριν τις εκλογές είχαμε τον Λευτέρη Αρβανίτη εδώ στο στούντιο, που είπε ότι εγώ πάντα παρακολουθώ τα του μπάσκετ, αλλά και να μην θέλω να ασχοληθώ δεν γίνεται, γιατί έχω βάλει την υπογραφή μου για το 99. Ακριβώς. Άρα εικάζω ότι αυτοί οι άνθρωποι με πρώτο πέρα από την αγάπη Αρβανίτη, για τον Άρη κινδυνεύει και ο ίδιος η οικογένειά να έχουν προσωπικό θέμα και πρόβλημα αυτή τη στιγμή ενασχόλησης με την ομάδα. Άρα μήπως τελικά από εκεί προκύψει κάποιο είδος λύση? Είναι αυτό που ξέρω εγώ και που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, είναι ότι όλοι είναι σε εγρήγορση. Mm-hmm. Σε περίπτωση δηλαδή που παρουσιαστεί πραγματική και ομολογούμενη αδυναμία για να συνεχιστεί η κατάσταση όπως είναι, για να υπάρξει μια επόμενη μέρα, να μην διαλυθεί η ομάδα μέσα σε μια νύχτα. Έτσι. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν πιστεύω. Εμένα προσωπική μου άποψη είναι ότι ακόμα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης να παραδεχτεί, που δεν το περιμένω, ότι παιδιά, ως εδώ δεν μπορώ, δεν πάει άλλο, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα δεν θα διαλυθεί. Εξηγώ, χρειάζεται να το παραδεχτεί ο ίδιος, εσύ, Αντώνη. Τι να παραδεχτεί άλλο, δηλαδή τι να παραδεχτεί? Πρέπει να το πει. Δεν το βλέπουμε, ναι, όλοι. Όχι, το πιστεύει, το πιστεύει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν είναι θέμα να μακάρι το παραδεχτεί προς τα έξω. Μα να σου πω κάτι, μακάρι ο άνθρωπος να το παραδεχτεί στον εαυτό του πρώτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, μπράβο. Αυτό ακριβώς που λες είναι. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι.
και έστω τελευταία στιγμή η ομάδα θα παρουσιάσει μια αξιοπρεπή, ένα αξιοπρεπές σύνολο στην επόμενη Α1. Δυστυχώς εδώ φτάσαμε. Αυτά φτάσαμε να λέμε. Να μπορέσει κιόλας να παίξει την επόμενη Α1. Να μπορέσει να παίξει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πρέπει να μπουν πολλά πράγματα σε μια σειρά και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι και θέμα συμπεριφοράς και αντιμετώπισης. Εγώ και από ιδίαν εμπειρία το λέω, αλλά και γενικά από όσα παρακολουθώ και εκτός της ομάδας τόσα χρόνια, πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, οι περισσότεροι άνθρωποι όταν τους πιάσεις και τους μιλήσεις ειλικρινά και τους κοιτάξεις τα μάτια και τους πεις κοιτάξτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα, βάλετε λίγο πλάτη, κάντε λίγο υπομονή, θα το κάνουν. Όταν όμως τους αποφεύγεις, δεν τους μιλάς, σε ψάχνουν, δεν σε βρίσκουν, δεν τηρείς διακανονισμούς κτλ. Τότε να είναι δηλαδή και η υπομονή έχει τα ωριά της. Τώρα μην τα ρίχνουμε όλα δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι σε λιμένα υπάρχουν άνθρωποι, τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειοψηφία που να θέλει να κάνει κακό στην ομάδα. Ίσα-ίσα έχουν αποδείξει περισσότεροι το αντίθετο. Ακριβώς. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποιους τώρα, ένας, δύο Αμερικάνοι ή οτιδήποτε. Κάποιοι θα υπάρχουν και αυτά. Οκ, αλλά οι περισσότεροι έχουν αποδείξει αυτό που λες, ότι το αντίθετο. Θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα, να πάρουν και τα χρήματά τους βέβαια. Και είναι και θέμα χειρισμών. Είναι πολύ πρόσφατα τα παραδείγματα που ο Άρης την πάτησε σαν πρωτάρης επειδή και φορτώθηκε υπέρογκα ποσά επειδή δεν ασχολήθηκε. Έτσι. Όταν έφυγε ο Τζέκινς, ο Μάρμπλ, ο Μπάκνερ, ο Άρης μπορούσε καθέναν από αυτούς να τους καθαρίσει με 50-60 χιλιάδες. Και φορτώθηκε 250 και 300 γιατί αδιαφόρησε. Θα είναι έγκλημα να γίνει αυτό και με τους τωρινούς Αμερικάνους. Έτσι. Ωραία, Αντώνη. Σε διαβάζουμε καθημερινά στο About Aris και με τα blog σου και με το ρεπορτάζ του Άρη. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσεις να μας γράφεις και δύο-τρία θετικά πράγματα και λύσεις. Αυτό περιμένουμε και εμείς και αυτό έχουμε πει να ξέρεις και στους ανθρώπους της ομάδας ότι περιμένουμε κάτι θετικό. Δεν είναι ότι κάποιος έχει κάποιο θέμα ή προσωπικά ή οτιδήποτε ή είναι φτιαγμένος όταν γράφει αρνητικά πράγματα. Ναι. Είναι αρνητικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε πώς και πώς μια θετική είδηση για να την προβάλλουμε κιόλας. Έτσι. Ωραία. Κάτι διαφορετικό, κάτι που να σπάσει τη μονοτονία, ας το πούμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, λοιπόν. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη Γκάτζιο. 7.79 λέει μέχρι να βρει coach θα φύγουν οι παίχτες. Τα πράγματα είναι το ίδιο τραγικά με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, αναφερόμενο στον μπασκετικό Άρη. Θα παίζουμε με Πευκοχώρη αν δεν ψηθεί σήμερα από Κάρι ο Κινέζος. Ας τον Κάρι να ψήσει τον Κινέζο για το ποδόσφαιρο και ας τον μπάσκετ. Όχι ας τον μπάσκετ. Και αφού τον ψήσει για το ποδόσφαιρο, τον Κινέζο, μετά στον μπάσκετ είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Αρθεί μια μέρα στο Χαριλάο ο Κινέζος, τον πάρουμε μετά να πάει και μια βόλτα δίπλα από το παλέ και όλα θα γίνουν. Ας ψηθεί όμως πρώτα για το ποδόσφαιρο και μετά τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, πολύ σημαντικό αυτό. Καλώς εχόντου των πραγμάτων. Εδώ θα είμαστε. Λίγο μετά τις 5. Θα είστε εδώ, το ξέρουμε. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα λίγο είμαστε. Μετά τις 5. Μέχρι τότε. Εγώ, μια μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.